σε σχέση με τη δικαστική διαμάχη που έχει Δήμητρα. Ξέραμε, ρε παιδί μου, ότι ήταν, είχε γίνει και πρωτοσέλιδο. Ακριβώς. Ότι χρώσταγε κάπου αυτή 100 χιλιάρικα. Γιατί δεν και τα πήρε. Και τώρα λέει για πρώτη φορά ότι κάποιος άλλος της χρωστάει 100 χιλιάρικα, λοιπόν, γιατί δεν τα είχε πάρει από αυτό. Ακριβώς. Λοιπόν, το όνομα λέει θα πάω στην Νικολούλη ή στο Χατζηβασιλείου για να βρουν πού βρίσκεται σήμερα ο Γιάννης Κουτσομίτης. Ο Γιάννης Κουτσομίτης είναι παραγωγός, γιος του Κώστα Κουτσομίτη, ο οποίος έφυγε το Μάρτιο του 16 από κοντά μας, λοιπόν, που μου χρωστάει μεγάλα ποσά, 100.000 ευρώ, από τα ματωμένα χώματα, τα οποία όμως έχει σπράξει από το κανάλι που φιλοξενούσε τη σειρά. Αυτό έχω να πω σχετικά με τη διαδικασία. Είναι η πρώτη φορά που η Δήμητρα λέει όνομα, ε. Κοίτα, πρέπει να μάθει ο κόσμος ότι όλοι εμείς που είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες και παίρνουμε κάποια χρήματα, πληρώνουμε το ΦΠΑ κανονικά για χρήματα που ποτέ δεν ξέρουμε αν θα εισπράξουμε. Και πληρώνουμε και τους φόρους. Και σε άλλες δουλειές γίνεται αυτό. Ναι, στους ελεύθερους επαγγελματίες, στους δημοσίους υπαλλήλους δεν γίνεται αυτό. Γι' αυτό εμείς που είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες, πληρώνουμε τους φόρους και το ΦΠΑ, που είναι αυτό το 60% όπως φτάνει τώρα πια οι φόροι και το ΦΠΑ μαζί. Έτσι, και ξέρεις αν, δεν ξέρεις αν θα εισπράξεις τα χρήματα. Προφανώς χειρότερη αυτό, μοίρα. Αυτό επαθήματσου. Γιατί παίζουν σε σύρελ και τους λένε σε 6 μήνες από το πρώτο επεισόδιο. Ό,τι να είναι. 100 χιλιάρικα τώρα, παιδιά. Όπω, παιδιά, πολλά λεφτά. Πληρώσει δηλαδή το ΦΠΑ, κάτι τέτοια. Μάλιστα. Ότι να σας πω.